Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς παρέμεινε και παραμένει στην διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Παρέμεινε και παραμένει με τις δικές του θέσεις, αναφορικά με ζητήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν και που έχουν σχέση με την ύπαρξη συγκεκριμένων θεσμών που θα έπρεπε να ανοίξουν δημοκρατικά. Ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανος που κατάφερε με αγώνες του, μέσα και έξω από την Βουλή, να εμποδίσει την αναθεώρηση του Συντάγματος σε κέρυες διατάξεις, όπως είναι αυτή του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αφορά στην επιχειρηθήσα αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και του άρθρου 24 του Συντάγματος, που εάν είχε οδηγηθεί σε αναθεώρηση, τότε η λαϊλασία του περιβάλλοντος θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, την ώρα που ως αναπαλωτρίωτη πολιτική και κοινωνική αξία τίθεται το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Βεβαίως, ο κίνδυνος, αναφορικά με το άρθρο 24 του Συντάγματος, δεν έχει παρέλθει, διότι σε λίγο καιρό η Βουλή των Ελλήνων θα ασχοληθεί με τον λεγόμενο χωροταξικό νόμο, με το χωροταξικό σχέδιο, μέσα από το οποίο σπέβδουμε να υποστηρίξουμε ότι επιχειρείται η πλαγιοκόπηση του άρθρου 24 του Συντάγματος και η προσβολή κατά συνέπεια του ήδη προσβεβλημένου περιβάλλοντος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν ανάγκη στο πλαίσιο μιας συνταγματικής αναθεώρησης να υπάρξουν καινούργιοι θεσμοί, θεσμοί ενίσχυσης της αντιπροσωπευτικότητας, αλλά και θεσμοί κοινωνικού ελέγχου της ασκούμενης πολιτικής. Θα μπορούσε η αναθεώρηση του Συντάγματος να καθιερώσει ρυθμίσεις για την διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και για την καθίδρυση νέων δικαιωμάτων των πολιτών. Θα μπορούσε η αναθεώρηση του Συντάγματος να προβλέψει την υποχρεωτικότητα στην καθιέρωση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε αξιοπρεπή διαβίωση. Ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα όχι για να περιορίσει τις διεκδικήσεις του Έλληνα πολίτη σε καλύτερες αποδοχές, σε καλύτερες συντάξεις, σε καλύτερο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά για να διαμορφώσει ένα προστατευτικό πεδίο της ζωής του Έλληνα πολίτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως, το πρόβλημα της χώρας δεν είναι μόνο θεσμικό. Είναι και θεσμικό και πολιτικό και η αντιμετώπιση του πρέπει να γίνεται και στα δύο αυτά επίπεδα. Υπήρχε όμως, επαναλαμβάνω, η δυνατότητα, εάν το επέτρεπαν οι πολιτικοί συσχετισμοί της Βουλής, να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα προωθούσαν επί της ουσίας τον εκδημοκρατισμό του κράτους. Θα ενίσχυαν, για παράδειγμα, την λαϊκή κυριαρχία, η οποία κάθε μέρα και περισσότερο περιορίζεται. Και ο περιορισμός της λαϊκής κυριαρχίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκφράζεται και στο επίπεδο της λειτουργίας της Βουλής, ως το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό όργανο της λαϊκής κυριαρχίας. Είχε προτείνει ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς στο πλαίσιο της αναθεωρητικής του Συντάγματος διαδικασίας να ενισχυθεί η Βουλή των Ελλήνων, έτσι ώστε να αποκτήσει στοιχεία κυβερνώσας Βουλής και να μην βρίσκεται συνεχώς σε μία παρακολουθηματική σχέση προς την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Δεν το θέλει ούτε η πλειοψηφία της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και το απέχον, το απουσιάζον ΠΑΣΟΚ από την παρούσα διαδικασία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει μεγάλο ζήτημα αναφορικά με την γνήσια έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Δεν θελήσατε, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, να καθιερωθεί το λεγόμενο λαϊκό δημοψήφισμα. Να μπορούν δηλαδή οι Έλληνες πολίτες με έναν συγκεκριμένο, όχι ευκαταφρόνητο αριθμό πολιτών να ζητούν
την πρωτογενή έκφραση των ίδιων των πολιτών στο πλαίσιο του λαϊκού δημοψηφίσματος για τα μεγάλα ζητήματα αυτού του τόπου. Δεν θελήσατε, με δική σας ευθύνη, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, την καθιέρωση της λεγόμενης λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, δηλαδή να αξιώνει και η αξίωση να γίνεται σεβαστή ο ελληνικός λαός, να υπάρξει νομοθέτηση συγκεκριμένων νόμων για ζητήματα τα οποία είναι μείζονος προφανώς ενδιαφέροντος. Δεν θελήσατε ακόμη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπάρξει μία αλλαγή στον τρόπο ανάδειξης της διεύθυνσης, της διοίκησης, της λεγόμενης ηγεσίας του δικαστικού σώματος. Εμείς σας προτείναμε και η πρότασή μας απερίφθη. Η διοίκηση των δικαστηρίων, των ανωτάτων δικαστηρίων, η λεγόμενη ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων, να μην διορίζεται από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, αλλά να προκύπτει ως το αποτέλεσμα της εκλογής από ένα ευρύ εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο αναμφισβήτητα τον κυρίαρχο ρόλο θα είχαν οι ίδιοι οι δικαστές. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ο τρόπος ορισμός της ηγεσίας του δικαστικού σώματος από την εκάστοτε κυβέρνηση, από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, είναι ένας αρρωστημένος ομφάλιος λόρος που συνδέει, στρεβλώνοντας την διάκριση των εξουσιών, την εκτελεστική εξουσία με την δικαστική. Και πολλές φορές αυτός ο διορισμός της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων γίνεται η μάντας μεταφοράς απόψεων, αποφάσεων και επιλογών από τον χώρο της εκτελεστικής εξουσίας στο χώρο της δικαιοσύνης, προσβάλλοντας έτσι επί της ουσίας τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της τρίτης συντεταγμένης εξουσίας, της δικαστικής. Και έρχεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, να προτείνετε τροποποίηση του άρθρου 24 του Συντάγματος. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, απορρίπτεται στη βάση των αριθμών η συγκεκριμένη πρότασή σας. Και ταυτόχρονα να υποστηρίξετε την ανάγκη ίδρυσης του συνταγματικού δικαστηρίου, εγκαθιστώντας έτσι έναν δίκαιο πολιτικό συγκεντρωτισμό, όσο και αυταρχισμό στον χώρο της δικαιοσύνης, με το δεδομένο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο ισχύον διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων έχει εξαιρετικά λειτουργήσει μέσα στην χρονική διαδρομή σε τούτη τη χώρα, στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρατε διάταξη για να προσβάλλετε εμέσως πλην σαφώς την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, όταν είναι σαφές, νομίζω, για όλους ότι η δημόσια διοίκηση δεν πάσχει επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μονιμότητα, αλλά γιατί η δημόσια διοίκηση χρόνια ολόκληρα παραμένει καθυλωμένη στο άρμα των πελατειακών σχέσεων και της αναξιοκρατίας, που δεν επιτρέπει στην δημόσια διοίκηση και τον πολίτη να εξυπηρετεί και οργανικά να εντάσσεται στην παραγωγική διαδικασία αυτού του τόπου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας κάναμε προτάσεις και για το χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος και για την κατάργηση του θρησκευτικού όρου. Και τα κάναμε αυτά όχι από καμία θέση εχθρότητας προς την Εκκλησία, αλλά με την παραδοχή και την βεβαιότητα ότι το κράτος πρέπει να μπορεί ελεύθερα, απρόσκοπτα, να διαμορφώνει τις σχέσεις του με τους πολίτες και επίσης η Εκκλησία να έχει τον δικό της σαφώς διακριτό ρόλο, έτσι ώστε να μην έχουμε θεσμικές συγχύσεις, οι οποίες σας είναι γνωστό ότι κατά καιρούς ταλαιπώρησαν την πολιτική και κοινωνική ζωή. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να προσβάλλεται το κύρος και του κράτους και της Εκκλησίας. Δεν θελήσατε αυτές τις ρυθμίσεις. Περιοριστήκατε στα κέρια ζητήματα που, κατά τη γνώμη σας, υπηρετούν τον κύριο.